Με 6.300 λιγότερες ψήφους σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2019, η Νέα Δημοκρατία στα Χανιά, αν και παρέμεινε πρώτη δύναμη, κατέγραψε σημαντικές απώλειες, προκαλώντας προβληματισμό στο επιτελείο της. Το ποσοστό είναι μικρότερο από αυτό που περιμέναμε, άρα λοιπόν και εκεί θα πρέπει να αναζητηθούν και οι αιτίες και να δούμε πώς μπορούμε αυτό να το διορθώσουμε. Έχουμε χρόνο μπροστά μας, έχουμε αναγνωρίσει τα λάθη μας, πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε ώστε να μπορέσουμε να ανακτήσουμε όλο αυτό το ποσοστό που έχει χαθεί. Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στο νομό διαμορφώθηκε σε 27,4%, δεύτερο κόμμα αναδείχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με 17,04%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 14,6% και ακολουθούν ΚΚΕ με 9,11%, Ελληνική Λύση με 6,6%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,05%, Φωνή Λογικής με 3,48%, ενώ ακολουθούν η Νίκη, το Μέρα 25, η Νέα Αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 14.058 ψήφους λιγότερες σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2019. Παρ' όλα αυτά, στην Ομαρχιακή Επιτροπή του Κόμματος τα στελέχη θεωρούν ότι οι απώλειες δεν είναι μη αναστρέψιμες. Βέβαια, η κάλπη είναι σκληρή, το ξέρουμε αυτό, και ο κόσμος χρειάζεται ακόμα περισσότερο χρόνο για να πιστεί. Όμως μας παρακολουθεί, αναγνωρίζει την προσπάθεια, αναγνωρίζει την ανανέωση. Από εκεί και πέρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τα Χανιά, όπου έχει βγει στην Κρήτη δεύτερο ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ήρθε τρίτη δύναμη στα Χανιά, όμως διπλασίασε τις δυνάμεις του. Και στο νομό Ρεθύμνου και στο νομό Χανίων, το ΠΑΣΟΚ έχει μια αισθητή αύξηση. Γεγονότα λοιπόν τα οποία μας κάνουν. Δίνουν ικανοποίηση σε πανελλαδικό επίπεδο και εκεί και σε σχέση με τις εθνικές εκλογές τις περσινές αλλά και σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 19, το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ μεγάλη άνοδο. Θετικά μηνύματα λοιπόν ότι ο κόσμος γυρίζει και αγκαλιάζει ξανά το ΠΑΣΟΚ. Είμαστε μετά από πάρα πολύ καιρό δεύτερη δύναμη σε πολλούς δήμους του νομού, όπως στο Δήμο Αποκόρωνα και στο Δήμο Καντάνου Σελήνου και στο Δήμο Πλατανιά. Αυτό μας γεμίζει ελπίδα, μας γεμίζει αισιοδοξία και ευελπιστούμε να δώσουμε ένα μήνυμα από την Κρήτη όλοι οι προοδευτικοί πολίτες. Ποσοστά ρεκόρ κατέγραψε η αποχή τόσο σε επίπεδο εκλογικής περιφέρειας Χανίων που άγγιξε το 58,7%, όσο και σε δήμους. Στην ακριτική Γάβδο η αποχή έφτασε το 69,3%, ενώ εξίσου υψηλά ήταν τα ποσοστά της στους δήμους Φακίων, Καντάνου Σελήνου και Αποκορώνου.